Ωραία. Διάλεξε μου μία πίστα. Τώρα με θα στα φτιάξω και όλα. Και θα έρθω να διαλέξω. Γιατί θες με ήλιο και δεν θες να οδηγήσεις με βροχή? Έλα το. Οκ. Τι αμάξι θες τώρα εσύ? Σουμπαρού. Πόσο, το speed θέλω, ποιο έχει το maximum speed στην κατηγορία αυτή? 6,1. Νομίζω ότι το Toyota, όχι, αυτά έχουν 6,2. Για δες, άλλο, τα πιο κάτω δεν τα δες όλα. Το speed μου είπες να κοιτάω. Το 6,4, αυτό δεν έχει το μεγαλύτερο ή κάνω λάθος? Ναι, αυτό έχει το μεγαλύτερο. Αυτό θέλω. Και διάλεξα μου και όποια πίστα θέλεις, μια ποικιλία από όλα διάλεξα. Για ποικιλία. Ναι, 1η Ιουλίου όντως, το διορθώσανε και στην είδηση. Μπράβο τα παιδιά, τα τσακάλια μας. Ωραία. Για θα βάλουμε το Rio de Janeiro να που σ' αρέσει. Που είναι και μέρα. Rio de Janeiro. Επειδή είναι full και είναι μεγάλο, θα βάλουμε ένα γύρο όμως. Ναι. Είναι μεγάλη διαδρομή. Είναι η full έκταση. Θες να μου βάλεις δύο? Α, βάλουμε δύο. Πόσο θα κρατήσει, 15 λεπτά? Όχι, μπορεί να κρατήσει, μπορεί, ναι, και οι δύο να κρατήσουν 15, δεν θυμάμαι. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Πόσα χιλιόμετρα είναι? Σχεδόν 4. Εντάξει, ρε, δύο γύρω. Μίλια. Μίλια. Α, οκ. Λοιπόν, διάφερε, παίξε την παλίτσα σου. Τα πάντα άλλα. Το έδωσε start anyway. Ναι. Με έτσι, τι έκανα εγώ? Με κλωτσίδια το Thunder Speed, το βάζουμε αυτό. Στην έναρξη του αγώνα. Τον πετάμε από τα pit. Τον εκτοξεύουμε έτσι και του λέμε ξεκίνα ρε. Start anyway. Το έχω. Λίγησα τα pit, έχει και το Forza pit, δεν ξέρω αν το έχεις. Τι έχει pit, έχει, το έχω δει. Εμένα φτιάχνουνες μου αρέσουν, να είναι σε φάση του στυλ να πρέπει να οδηγήσεις μία ώρα συνεχόμενη και να πρέπει να αλλάξεις και ελαστικά. Ωραία διαδρομή αυτή, μου αρέσει έτσι στη φύση. Αυτή είναι από το Forza το πρώτο ή το Forza το δεύτερο και δεν έχει έτσι, ξαναργή μέσα. Βλέπεις τα οικόπεδα με τους μπάφους. Ωραία, πολύ, ωραία πράγματα. Να ξέρω ρε. Τι εργαλείο έχει πάρει ρε. Αν τον παίξω brutal. Βόρτα! Έτσι, να ανάψουν τα αίματα λίγο στο live. Είδες. Αλλά... Δεν το έκανα tune καθόλου τα μάξι. Αυτός δεν το έχει πάει. Πήρα εγώ. Δεν έχουμε το διαμάξι ρε μαλάκα. Το διαμάξι προφανώς. Πάρτα! Έγινα φάτα. Μαλάκα εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε ρε φίλε. Εξαερώθηκε. Λοιπόν, πρέπει να κοιτάω το χάρτη να σοβαρευτώ τώρα, έτσι, γιατί λέω μαλακίες κάνω σήμερα. Είχαμε στο τούνελ. Μπέκ, μπέκ. Έχει καμιά κόρνα, κορνάρω σαν μαλάκα σε λιναράς. Ποια είναι η κόρνα, ρε μαλάκα? Πατήσεις κόρνα και εγώ, εσένα σου είναι μόνιμο εργαλείο. Αφού... Η κόρνα είναι προέκταση του χεργί μου, Παντελή δασκαλέ, λέω real life. Προσωπικά αντικείμενο. Τι έχω βάλει προσωπικά αντικείμενο στο προφίλ μου? Λάπτοπ. Το λάπτοπ που δεν έχω που μου κλέψανε. Όχι, τώρα έχω από την Dell. Ναι. Ναι, αλλά η κόρνα είναι μέσα στο τιμόνι. Δεν μπορώ να το πιάσει. Δεν έχει ροπιάσει το προσωπικά αντικείμενο. Και τώρα από μία μπουρδα που έκανα, άντε να πληρώσεις. Για να δούμε. Αν μπορείς μιλά λίγο δυνατά γιατί το ψάχνω. Όχι. Η διαδρομή αυτή είναι τούμπανο. Έτσι είναι τούμπανο διαδρομή, πες τα. Όπως αυτή, ας πούμε. Άντε, γεια. Ήταν εύκολη, απλά είχα να βλακεί εγώ. Άστο, το σκότωσα. Το σκότωσα, άστο.
Μα, καλά, σιγά μην κάνει λάθος. Δεν έχει λόγο άλλος να παίξει εγκαζόμενα αγόρι μου. Άλλος παίζει το ρολαντί αυτή τη στιγμή. Σου λέει, έχω πάρει κεφάλι, παίζω ρολαντί. Τέλος. Όπα, 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 όπα. Κάμε τις χειρόφρε. Χειρόφρε είναι το B. Τίποτα, χάλια, ρε. Αυτά. Μας έδωσε το τιμόνι στο χέρι. Βέβαια, όταν εγώ παίζω, το χρόνο του πολλές φορές το παίρνει. Έτσι, χαμούλος το volume, βάλτο στο ένα το volume, να μην σε ακούνε καθόλου. Πόσο πια, εδώ. Πάρ' το χέρι από το κεφάλι μου τώρα και μίλα. Πάρ' το όπως είναι. Παιδιά, του το έκλεψα. Δεν το χρειάζομαι εγώ τους. Δεν το χρειάζεται ο Μάνος, γιατί τον εμποδίζει στην οδήγηση τώρα. Πάλι τα ίδια, ρε παιδιά. Νομίζω πάλι έχει ένα φάντασμα στο The Conjuring 3 θα παίξω. Έχει γίνει φάντασμα. Ταινιάρα, παιδιά, τη δείτε The Conjuring 3. Ναι, να πάτε, να πάτε. Θα έχουμε και ρεπορτάζ τώρα στους users. Θα έχουμε ρεπορτάζ, από ταινία. Θα έχουμε. Ένα ρεπορτάζ με selfie κάμερα smartphone πολύ. Ναι. Τόσο πολύ. Έλα, τόσο. Έλα, δώσ' του γκάζι εκεί τώρα, μην το φοβάσαι. Άτα, σου λέω! Χτύπησε λίγο τα ελαστικά εκεί, αγόρασα μερικά ελαστικά. Ρε. Αφού και εσύ πας στα μάξι και δεν λες ποιο είναι το πιο γρήγορο. Δεν κοιτάς τη handling που θα έχει και την breaking, μόνο το πιο γρήγορο. Εγώ όπως βλέπεις τρίπω με τη βοήθεια του τείχου. Ναι. Εγώ με τη βοήθεια του τείχου. Δεν την έχω πάρει κι εγώ από αυτήν την BMW, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος. Έλα, έκανες perfect turn, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, μετά από 50 στροφές είσαι τέλειος. Ναι. Ναι, αλλά βελτίωσες το χρόνο σου κατά 4 δευτερόλεπτα. Τελικά, όπως καταλάβατε, όλοι είναι όντως Thunder Speeder, έτσι. Δεν αστείευότανε. Δεν έκανε πλάκα, ήταν όντως. Ισχύει το κύπερ, τα κουκουλιά. Ναι. Το έχεις ακριβώς. Όχι, το παλικάρι παίζει racing, είναι, νομίζω είναι το βασικό του. Γιατί ξέρω ότι έχει πάρει όλα τα τσίμια στο Formula 1 που εντάξει θέλει skill, μεγάλο. Και εδώ έχει πάρει και στο Forza αρκετά achievements, οπότε το έχει το παλικάρι. Μπράβο του. Κάνε ένα καλό γύρο τουλάχιστον, ξέρεις. Να κάνω τώρα, έχει πέσει το μοράλ. Εδώ, ας πούμε, π.χ. εδώ το έχω τρελάνει, δεν πλέει, δεν έχει handling. Το έχω τρελάνει στο φρένο και δεν... Άλλο αμάξι έχει ρε αυτός. Δεν τρέχουμε και δύο με τα ίδια. Πλακία, έκανα πλακία. Γιατί είναι σαπιοκίνητο αυτό. Μια χαρά είναι τα Max. Τα Max φταίει. Αυτό πες και πριν. Φταίει τα Max, φταίει ο αέρας. Φταίει. Ποιος αέρας? Ο ανάδρομος ερμής. Ναι. Φταίει. Φταίνει οι κολόνες εδώ που αποσυντονίζουν και βάθουν μέρος. Πάνω στη στροφή. Τι άλλο φταίει? Τι άλλο φταίει? Εντάξει, παιδιά, μπορώ να τα προλάβω να τερματίσω, με επιτρέπετε? Όχι, 3-2-1. Όχι, 10, είναι 6 μερικά δευτερόλεπτα ακόμα. 9, 8, 7 θα τερματίσω. Έλα, δώστε. Δεν παίρνετε, κύριε, τελειώσαμε. Εντάξει, πρόλαβα. 3 λεπτά. 3 λεπτά. Πάλι